Δυστυχώς, αυτός είναι ο αγωγός του Nord Stream. Είναι γερμανορωσικό συμφερόντων, τον οποίο θέλει η Γερμανία να το υλοποιήσει για το δικό της συμφέρον, γιατί θεωρεί ότι με τον αγωγό αυτό γίνεται αυτή η χώρα κλειδί, ο ενεργειακός κόμπος όλου του ρωσικού φυσικού αερίου, και είναι λογικό αυτό που λέει. Αλλά εδώ έχουμε την αντίδραση των ΗΠΑ, όπου οι ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι δεν έχουν κεφαλή, δεν έχουν πρόεδρο δηλαδή, έχουν βαθύ κράτος. Ήδη οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για κυρώσεις εναντίον της Γερμανίας. Εδώ ακριβώς, στο δίπολο αυτό, πρέπει να σταθούμε λίγο προσεκτικά. Οι Αμερικανοί και ο Τραμπ, αλλά και η ομάδα του Biden, θέλουν μια Ευρώπη ελεγχόμενη από αυτούς. Γιατί τη φοβούνται. Η Γερμανία θέλει ελεγχόμενη Ευρώπη από τη Γερμανία. Η δε Ρωσία θέλει καλές σχέσεις με την Ευρώπη, γιατί από αυτήν εξαρτάται οικονομικά, την ταΐζει με φυσικό αέριο. Και η Ελλάς θέλει να κάνει τον καλό και στη Γερμανία και στην Αμερική. Γίνεται γέννημα αυτό. Ή θα ταυτιστούμε με τα γερμανικά συμφέροντα που είναι ανθεληνικά, ή θα πορευτούμε, θα ταυτιστούμε με τα αμερικανικά που είναι αντιγερμανικά, άρα βολεύει εμάς. Το λογικό μου επιχείρημα. Πάντοτε με ερωτηματικά για όλα αυτά που σας λέω. Δηλαδή, αν πρέπει να είναι όσο ή πολύ. Αυτό στην πορεία το διακρίνει. Αν είσαι ο καλός άνθρωπος. Το χειρότερο δε όλων είναι ότι αντί η Ελλάς, αφού και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα έχουν με την Κίνα, υπάρχει ένα δίπολο περίεργο σύμβολο, ξέρω. Γερμανία, Κίνα είναι μαζί και η Αμερική είναι απέναντι. Η Αμερική φαίνεται ότι καταραίει εσωτερικά, η Γερμανία φαίνεται ότι αναδύεται αλλά δεν έχει στρατό. Η δε Κίνα είναι ο μεγάλος παράγοντας. Η Κίνα εδώ και 10 χρόνια υλοποιεί ένα σχεδιασμό για τη γραμμή Πεκίνο, το λέει έτσι, καταλάβετε κανονικά την ανατολική άκρη της Κίνας, μέχρι την Ευρώπη συνδυοδομική γραμμή, ο δρόμος του μεταξιού. Τον ανέφερα το δρόμο του μεταξιού το 2007 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια πριν. Έλεγα δηλαδή ότι αυτός ο δρόμος θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα μας να ανεληφθεί γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Γιατί χωρίς Ελλάδα δεν υπάρχει δρόμος του μεταξιού. Είμαστε η θύρα, η πόρτα της ασφαλούς διελεύσεως των Κινέζων. Το είχα πει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι για να το κάνω εγώ πρέπει να πάρω σχόλια από την Κίνα. Μέχρι σήμερα δεν πήραμε τίποτα από τους Κινέζους. Γιατί ενώ το συμφέρον οδηγεί σε επιλογή κινέζικη υπό την έννοια ότι πρέπει να πάρω κάτι από αυτούς για να κάνω κάτι άλλο, εγώ κάνω τα ακριβώς αντίθετα χωρίς να πάρω κάτι άλλο από τους Αμερικανούς ή Γερμανούς. Βλέπετε πόσο αντιφατική είναι η ελληνική πολιτική. Πραγματικά αντιφατική. Το λέω με τα λόγου γνώσεων. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Δύση απεργάζεται ένα σχέδιο για αυτόν ακριβώς τον δρόμο. Το σχέδιο της Δύσης λοιπόν, που θα σκοτώσει Κίνα, Τουρκία, Πακιστάν, Ιράν. Δηλαδή, θα μπορούσε η Ελλάς, λίγο μυαλό ήθελε, εδώ και μια δεκαετία αφού οι Κινέζοι θέλουν σώνει και καλά σιδηρόδρομο, να ανακόψει την πορεία του, εξυπηρετώντας τα δικά της συμφέροντα δηλαδή της Ελλάδος και των Αμερικανών κατ' επέκταση, αλλά με αντίτιμο, όχι τζάμπα. Η Δύση λοιπόν σχεδιάζει χωρίς την Ελλάδα, το τελευταίο, να κόψει και να πνίξει την Κίνα. Με την οποία Κίνα συμπλέει αυτή τη στιγμή το Πακιστάν, την Τουρκία. Αυτές είναι οι χώρες. Και το Ιράν. Είναι ένας πόλος. Η Ρωσία παίζει ένα περίεργο παιχνίδι, να ξέρετε. Ψάχνει να βρει κάπου να στηριχτεί με εμπιστοσύνη για να βασιστεί επάνω. Μπορεί να υπάρχει συμμαχία των πόλων αυτών, αλλά δεν είναι η ειλικρινή συμμαχία. Δεν βασίζεται στα γεωπολιτισμικά, γεωπολιτιστικά χαρακτηριστικά των δύο πλευρών, αλλά μόνο σε συμφέρον. Το οποίο αλλάζει. Η Θράκη λοιπόν πνίγει τον άξονα του κακού κατά την Δύση. Δηλαδή η Θράκη θα χρησιμοποιηθεί ως φρουρός των αμερικανικών συμφερόντων. Η Δύση είναι σχετική των αμερικανικών. Πώς? Το σχέδιο λοιπόν της σιδηροδρομικής γραμμής Εγνατίας, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Τοξότες, Σάντης, ένα ευρύτερο σχέδιο, το βλέπετε, καινούριο, που πρέπει να υλοποιηθεί, ώστε να γίνει η σιδηροδρομική Εγνατία. Γιατί το κάνουν οι Δυτικοί αυτό? Το κάνουν γιατί θέλουν το κομμάτι αυτό να το ελέγχουν οι Αμερικανοί,
μαζί με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Αβάλλας Θεσσαλονίκης θέλουν να βάλουν πόδι στην περιοχή, ώστε να αποκόψουν την Κίνα και συνδρομικά προς την Ευρώπη, αλλά και από το Αιγαίο Μεσολιμανιό. Δηλαδή θέλουν την Κίνα να την εξοπλίσουν. Θα συνδεθούν τα τρία λιμάνια της Ελλάδος με τις πόλεις Μπουργκάς και Βάρνα, όπου Μπουργκάς είναι ο πύργος. Αρχαία ελληνική ονομασία, πύργος, λεγόταν, έγινε Μπουργκάς. Έτσι και Βάρνα. Το Πλόβδιβ το καταλαβαίνετε περισσότερο, είναι Φιλιππούπολη. Και οι δύο περιοχές, Ανατολική Ρωμιλία και τα λοιπά, είναι ελληνικές, αρχαίγονες, ελληνικές παρόντες. Αλλά αυτό θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί. Ένα κομμάτι λοιπόν ενός τεράστιου δυτικού σχεδίου εξοβελισμού της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό. Γι' αυτό και ο Πάγια, ο Λιμενής και ο Λιμενής Λιβανίζει, ακούστε, το λιμάνι Αλεξανδρούπολης που θέλει εκεί η ειδική μοίρα ελικοπτέρων Αμερικανικών για να φυλάνε την περιοχή, ότι είναι Ελλάδα, η διέλευση των Κινέζων. Και από την άλλη θέλει να εξοπλίσει από το λιμάνι Θεσσαλονίκη στο λιμάνι Σαββίδη. Για να τα λέμε όλα. Όπως και ο Μαρινάκης θέλει να εξοπλίσει τους Κινέζους από τον Πειραιά. Για να τα λέμε όλα. Όλα να τα λέμε. Ο ένας πόλος Μαρινάκης επιχειρεί να εξοπλίσει τα κινέζικα συμφέροντα από το λιμάνι Πειραιά, γιατί έτσι εξυπηρετούνται τα αμερικανικά αλλά και πολύ δυνατικά του, δεν έχει σημασία. Ο άλλος πόλος θέλει να διώξει το λιμάνι Σαββίδη από Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανικός, για να μπορεί ο Αμερικανικός παράγοντας να ελέγχει όλη την Θράκη και τη Μακεδονία ως ανάκομα στην τυχόν προέλαση των Κινέζων. Οικονομική προέλαση. Συνδρομική προέλαση. Ο δρόμος του μεταξιού δηλαδή μεγάλη. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, πρέπει να πω ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνδρομική ένωση όλων των μεγάλων λιμανιών της Ελλάδας. Σχέδιο. Όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές μου εδώ και μια